Καλησπέρα σε όλους από το μισθό του Κάρβουνα εδώ στο Περιστέρι. 18η αγωνιστική των 3ο όμιλο της Μάστερ. Η Κουντ φιλοξενεί τη Λιμόζ στην δεύτερη μεταξύ της αναμέτρησης για φέτος. Στην πρώτη η Κουντ είχε νικήσει με 53-74. Πρώτο τζάμπορ για το μάτι του Μπατσάκα. Εξάδα σήμερα για τους μεν, 7 και για τους δε. Κέρδισμένο φαουλ και δύο βολές. Κουτ στην πέμπτη θέση με 13 ρεκόρ. Η Λιμόζ στην δεύτερη με 16. Τελευταία βοηθική η Κουτ νίκησε τους Ιγουαλοπέζες μέσα η πρώτη του Αθανασόπουλου. Έξω η δεύτερη. Από την άλλη, η Λιμόζ νίκησε και αυτή την Γκουάνα με 72-65. Πρώτη κατοχή για τους Λιμουζόδα Βιλάς για 2, ανοίγει και αυτό στο σκορ της ομάδας του. 1-2. Παλασόπουλος με την πλάτη τον Βασίλη τον Αδωνόπουλο. 1-2. Αλλά ξανά σε εκείνον, ποιος γυρνάει και τελειώνει και αυτή τη φάση. Κρίζει γρήγορη πόντι από τον Στέλιο. Κάπως έτσι κρατά το πρώτο λεπτό. 3-2, 3 πόντι από τον Στέλιο και 2 από τον Κώστα τον Δαβιλά. Την Αντογιάννη χαριστρέχει, βρίσκει ωραία την πάσα, αλλά ήταν λίγο πιο δυνατή. Οπότε η κατοχή περνάει ξανά στους φιλοξενούμενους. Αν σήμερα η Κούρ νικήσει, πάει στο 12-3 και βγαίνει στην δεύτερη θέση με λιγότερα μάτς. Ενώ από την άλλη, αν είναι μόνο νικήσει, πάει στο 16 και παραμένει εντός τετραδάς. Η οποία έχει κάνει ματσάρα απέναντι στους Λάιον. Ήμουν εκεί εγώ και το περιέγραφα. Αλλά στο ξανά στο Δαβιλά. Και λεφτά στο Σου. Αλλά νομίζω η επόμενη εμφάνισή της τα λέει όλα απέναντι στην Γκουάνα. Πάρα πολύ καλές ομάδες. Περιμένει την Γκουάνα που περάσει στα ημιτελικά του κυπέλλου. Κάτι λέει αυτό. Βλέπουμε ξανά για τη Χουτ, τριποντάκι, εύστοχο με Κατρινόπουλο, Αθανασόπουλο. Ξεκινάει και αυτός. 6-4 όλοι οι πόντοι της Χουτ από τα χέρια του Στέλιου. Τριαντογιάννης θα δοκιμάσει και αυτός στο χέρι του, θα αστοχίσει. Μεγάλη παστοσάρι, πάρα στον πρωτόγερο. Αθανασόπουλος ξέφυγε από το κέντρο, έσπασε την μπάλα έξω πίσω του, πρωτόγερος μόνος του, Λάτς. Ξεκινάει πάρα πολύ καλά η Κουντ. 9-4. Τελόπουλος χαμηλά. Λάθη και φάουλ. Παλικαρίσια, προσπάθεια και μια συμπληρωματική βολή για τον Τριαντογιάννη. Ο ψηλός το 9-6 παραμένει. Χαρίς ο Στεφόπουλος, Χαρίς αφήνει τον πρωτόγερο τον Αθανασόπουλο. Πέντε δεύτερα, καλή άμυνα της Λιμόζ. Ο Αθανασόπουλος πρέπει να δει τον τρόπο. Θα σηκωθεί αλλά θα αστοχίσει. Βαβιλάς. Στον Αντωνόπουλο και από εκεί ξανά στον Κώστα. Καλή προσπίση. Σουτ για τρεις από την κορυφή. Άστοχο. Από τον Παπαδόπουλο.
Παπασόπουλος με πλάτη άφησε ωραία στο κόψιμο, εύκολο καλάθι με τον Στεφόπουλο. Στο σύν 5 μάλλον πλέον η Χουτ. Αντωνόπουλος για 3, συνέφωνας από τον πάγκο σε τον Μπιλ. Κατεβάζω ο Παπασόπουλος. Έφυγε και έρθει το φάουλ χαμηλά, έξυπνα από τον Βασίλη πρώτο και για τη Λιμόζ. Μάλλον όχι, δεύτερο. Τώρα μπήκε στον φωτεινό πινακά. 5-47, Σαρίς στην πρώτη προσπάθεια, θα αστοχίσει, rebound από τον Τριαντογιάννη. Βαβιλάς, δώσει την μπάλα στον Αντωνόπουλο. Μπαλά χαμηλά στο Παπαδόρο, ο οποίος γύρισε, αλλά αυτό έξισε με το αριστερό του. Επίσης για τη Φουτ, ο Χανασόπουλος, ο Στόγερος. Θα χτυπάσει, έρχεται ψηλά ο Στεφόπουλος για σκριν. Ο Χανασόπουλος θα το πάρει, θα σπάσει την μπαλά στη γωνία. Λάπκας δίστασε. Ο Στόγερος, δύσκολη προσπάθεια. Λοιπόν, ο Αντωνόπουλος. Ελεύθερο θα αποκτήσει τον Δαβιλά, ο οποίος κινήθηκε ωραία χωρί την μπάλα, αλλά στέλνει στο mid-range. Πολύ καλή κυκλοφορία της μπάλας, όπως και να έχει. 4-48, Σαρίς, Στεφόπουλος, εκεί νομίζω. Αν πάρει την μπάλα χαμηλά, δύσκολα σταματιέται. 3 είχε ο Πρωτόγερος και 6 είχε ο Αθανασόπουλος. Άσχημος από την άκρη, 4 ο Δαβιλάς και 2 ο Τριαντογιάννης. 13-6 το σκορ. Δαβιλάς στην μπακδίποντο, αστοχό, rebound ο Αθανασόπουλος. Η Χουτ τρέχει, ο Πρωτόγερος είναι από τα αριστερά σαν στερό. Ωραία, πάει στον Λάφκα, καλάθι από εκείνον, time out. Η Λιμόζ τρέχει με το time out. 4 λεπτά στο ρολόι, μέχρι στιγμής πολύ καλύτερη η Χουτ, πολύ μάλλον πιο αποτελεσματική. Έχει 3 παρακαλάθια και με τον Στεφόπουλο και με τον Αθανασόπουλο. Αντωνόπουλος από τη γωνία, το πρώτο τρίποντο, λοιπόν το Λάφκας. Αθανασόπουλος, κοίτασε από Στεφόπουλο, μπαλά έξυπνα έξω. Λάφκας τώρα Σαρίς, 10 δεύτερα. Step back τρίποντο, δύσκολο και άστοχο. Πρωτόγερος στο επιθετικό, νέα 14 για την Χουτ. Πίσω ο Αθανασόπουλος. Δεύτερο δικό του τρίποντο, κάνει 9 πόντους. Η διαφορά που λέμε στο συν 12-18-6. Βαβιλάς αφήνει με χαμηλό στον Αντωνόπουλο. Μερική μπαλά στον έτερο Βασιλή. Ωραία προσπίση και καλάθι του Τριαντογιάννη. Κάτω το δεσπότη φέρνει τον Βαβιλά. Η διαφορά πέφτει στους 10. Λάφκας. Μπαλά ψηλά στον Σαρή, ο οποίος πιέζεται από τον Αντωνόπουλο. Θα πάρουν ένα σκύρι. Περάσει μπαλά στον Λάφκα, δεξιά ραβέρσα, μέσα και αυτό. Σαν καλοκουρδισμένο ρολόι μέχρι στιγμής η επίθεση του Σκουντ. Αντωνόπουλος, 28. Θα αλλάξει τον Δαβιλάκη από τη στιγμή του Αντωγιάννη. Παίξει στο πλάτη, σπάσει την μπαλά έξω, Αντωνόπουλος δίστασε. 3 δεύτερα για 3 ο Μπιλ, άστοχο rebound. Και 10 στον φωτεινό πίνακα του Κάρβουνου. Μέχρι στιγμής τουλάχιστον επιθετικά η Λιμόζ δεν έχει βρει τα πατήματά της. Κάτι το οποίο έχει συμβεί με την Χουτ. Σαρίς για 3, άστοχος ξανά. Κατεβάζω τα Βιλάς. Κατεγιάννης μόνο στον Δενόπουλος, δεν παίρνει την μπάλα στη γωνία. Τώρα θα την περάσει ο Δαβιλάς.
Παλά στον Παπαδόπουλο. Ωραία κίνηση, το καλάδι θα έρθει ούτε τώρα. 1,5 λεπτό. Λάφκας. Δεν είμαι χαντόπου στον Αθανασόπουλο. Ο Μιλίσιο ετοιμάζει να μπει στο παρκέ, δεν ξέρω αν θα προλάβει. Αν θα προλάβει. Αθανασόπουλος γυρνάει και φτωχεί ξανά με το αριστερό. 11 πόντοι στην πρώτη περίοδο από τον Στέλιο. Αντωνόπουλος. Μπαλά ξανά στον Βασίλη και από εκεί στον Τριαντογιάννη. Τελευταίο λεπτό. Παπαδόπουλος σου για 2. Μπάρα του κλείνει το μάτι και μέχρι το τόσο τώρα αυτή. 22-10. Στην επιλογή στην κορυφή. Περάσει από τα αριστερά. Θα περάσει ωραία την παράσταση στο Κόπουλο. Πάλα όμως περνάει στα χέρια στον Λιουζό. Και μια μπούτζα στο Φιλιαντογιάννη. Τελευταία 23-4 τα 20 για την μπούτζα. Δύο, Νάτος με τον Μπένι στο παρκέ βάζει τους πρώτους τους πόντους ο Μιλίσεβιτς. Πολύ διαφορετική σκόρε μέχρι την τελευταία του Πατσάκα. Νομίζω και οι 6 έχουν σκοράρει. Αντωνόπουλος κοντό, λήξη. Πρώτη δεκαλέπτου, 24-10 μπροστά οι γηπεδούχοι. Δεύτερο δεκάλεπτο εδώ στο Κάρβουνο, 24-10 μπροστά οι Κουουουουτ. 6 διαφορετικοί μεταγωνιστές. High scorer ο Αθανασόπουλος με 11 πόντους. Αναφορά από την baseline Αντωνόπουλος για 3 από την γωνία. Κοντό το shoot ο Τριαντογιάννης στο rebound. Καλή προσπίση. Λίγη και η άμυνα του Σοφόπουλου όμως η επίθεση είναι καλύτερη. Και θα σκορθεί για 3. Κρεμασμένη άμυνα σε όλα τα σφαρί. Νομίζω ξέρουν ότι πρόκειται για καλό σπερ και τον πιέζουν. Παλαστον Αντωνόπουλο, καλή προσπίση. Σπριτ στη γωνία. Ο Βασίλης ξέφυγε και πέτυχε πάνω στον Παπαδόπουλο. Για 3 στο σουτ. Και δεν μπαίνει σε ρίο από τον Λιμόζη. Μιλίσεβιτς από τη γωνία μέσα και αυτό. Σπάει το ρόδι για τον Φουλ. Και φτάνει τους 4 πόντους. Ο Τσιλός. Επίθεση για τη Λιμόζ. Αντωνόπουλος για 3. Η διαφορά πέφτει κατά από τις 10. 26-18. Παπαδόπουλος. Φαουλ είναι επιθετικό. Φύγει πέρα έξυπνα ο Λαφκάς. Λάφκας, δύσκολο fade away, foul και δύο βολές.
πρώτα από τον Λάσκα. Και αυτός δύο βολές. Με ακόμα δύο και μια δύο από τον Στεφόπουλο. Κάνει την καμπεσή του, γλίστηξε. Βλέπετε για την κούρτα. Τρία λεπτά στο πρώτο τρίλεπτο. Τρία λεπτά στο πρώτο τρίλεπτο. Έχει μια φάουλ στο πρώτο τρίλεπτο από τους φιλοξενούμενους. Κανένα μέχρι στιγμής από την Κουμπ. Αντωνόπουλος στον Ταβιλά. Πάει έξω την μπάλα έξω ο Κώστας. Κλειστία μου να της Κουμπ. Αφήνει τα σούτ και κλείνει προς τα μέσα. Ρεβεγιάννη. Φάουλ από τον Λάσκα. Δύο από τον Κρεδογιάννη. 29-20. Κρεδογιάννης πλέον στους 4. Εγείται στο λιμός στην δεύτερη περίοδο. Από την άλλη Λάσκας και Μιλής επίσης έχουν δύο από τους κατάστος. Παρά στον Λάσκα δεξί drive, δύσκολη προσπάθεια, rebound. Επιθετικό εν τέλει, κλέβει και λέγει ο Βραντίτσας. Αντωνόπουλος η πάσα κακή στο μέση μεταξύ των δύο Βασίλειδων. 6-19, η μπάλα στον Σαρή. Μέχρι στιγμή η Κουντ κυρίως μέσω της ομαδικής δουλειάς έχει καλύψει και τις απουσίες των σκόρες της. Λάσκας προσπίτε, γυρνάει αλλά στοχή, Στεφόπουλος κάνει την κατοχή. Αποδημένει η Λιμόζης αφήσει. Έχει μάλλον βελτιώσει σημαντικά την άμυνά της στο ξεκίνημα της δεύτερης περίοδου και δεχτεί μόνο τις 5 πόντους κατά τον 24 μου για αυτή στο πρώτο δεκάλεπτο. Από την άλλη εφικτικά έχει ζωριστεί λίγο από την ζώνη, λύσεις έχουν βρεθεί, αλλά νομίζω θέλει κάποια ακόμα μακρινά σουτάκια για να ανοίξει λίγο παραπάνω η άμυνα. Αντωνόπουλος καλή προσθήση, φλουτεράκι από το κέντρο. Χαμηλά από τον Μιλίσεβιτς. Ο Γιάννης στέκεται, σηκώνεται και ευστοχή. Έπτυξε ο Κοντούς, κάνει καλή δουλειά. Πλέον 10 στις 22 πόντους της Λιμός. Λάσκας δίνει καντός του Σαρή, εξηγεί άμυνα πάνω του, ωραία πάσα στον Λάσκα. Τα δεύτερα πρωτόγερος στέκεται, σηκώνεται, μπαλά δεν του κλείνει το μάτι. Επιστικό λοιπόν και 9-14, Μιλίσεβιτς. Άστοχος και εκείνος, Τραντογιάννης ελέγχει. Και φέρνει στον ευνοιασμό, 3-2.
μέχρι μέσα 30 Γιάννης, συν 2. Το πόντι μόνο από εκείνον στην δεύτερη περίοδο. Η διαφορά στους 5. Πρωτόγερος πέρασε, ο φαουλ είναι χαμηλά. Έσχερα θα ανασώ πλούς έξω από Σαρίς. Ανασόπουλος με το που μπήκε στο παρκέ, άστοχος για 3, rebound, αμυντικό του Αντωνόπουλου. Ο Βασίλης κατεβάζει, σπάει την μπαλά στον Έτερο. Δαβιλάς, Βραδίτσας, Τριαντογιάννης, καλή κυκλοφορία. Πώς με τον Τριαντογιάννη, Δαβιλάς, στον Αντωνόπουλο. Για 3 ο Βραδίτσας, Λάτς. Το αφιερώνει στον Πάγκο. Η Λιμόζη είναι πολύ μεγάλη ομάδα, έχει πολύ μεγάλη ιστορία. Ένας από αυτούς που την έψαν όμως και ο Βραδίτσας καλά φυλακτικά το τελικό τους. Και 36 Καβιλάς. Αλλά ξανά στον Κώστα για αποτύχει τον Αντωνόπουλο. Δεύτερα, Δαβιλάς απάνωσε από τον Τριαντογιάννη. Θα σπάσει την μπάλα στον Μπραντίτσα. Σάιτσε, θα πάνω στο λίμι. Πολύ καλή άμυνα της Χούντα, αλλαγές μέσα. Ξανά ο Σαρίς, έξω ο Στεφόπουλος. Πρωτόγερος. Θα το δώσει στον Αθανασόπουλο. Πάρει ένα σκριν. Πάει στην μπάλα στον Σάρι. Τρεις εκείνος. Λάτς, πρώτο τριμμυντάκι για τον σουτέρ του Σκούρ. Εντονόπουλος τον Βασίλη που βγαίνει από τα σκριν. Τη σκέψη άστα θα περάσει. Από εκεί παραμένει όμως ο Λιμός. Δίκη 43-14 δεύτερα. Επαναφορά από το πλάι. Τριαντογιάννη στον Δαβιλά. Δίκη σε δίκη στο μακάρισμά του. Μπαλά στον Μπραντίτσα. Αντωνόπουλος χωρίς κολλησία για 3. Σε πάνω ένα μυντικό του Αθανασόπουλου. Ελίσεβιτς. Στο μάχη και αυτό. Σε κάποιο το χανέ. Time out. Η Λιμόζη 36. 27. Συνέχεια στο μάτς, 2-23 στο ευλόι, 2-4 τα φάουλ, 2 για την Χουτ, 4 για τη Λιμόζ, δεν έχει άλλο να δώσει. Η ομάδα του Μπραντίτσα και του Δαβιλά. Μπαλός του Μαδινόπουλο. Μπραντίτσας για 3 στο σουτ, εδώ, εδώ. Περνάει από το κέντρο, σηκώνεται με ένα φλότερ, αλλά αστοχή. Εδώ ο Μπράντι. Μπάλα στη γωνία. Τζαντογιάννης. Ήρθε από το κέντρο, περνάει την μπάλα πίσω από την πλάτη. Το καλάθι δεν θα έρθει. Rebound, επιθετικό. Ωραίο σφιν. Φάουλ χαμηλά από τον Σαρί. Κέλτο για την Χουτ. Είναι 23. Τριαντογιάννης στον Μπραντίτσα. Θα βρισκεί στον Αντωνόπουλο. Καβιλάς, ωραία πάσα Τριαντογιάννης. Υποδειγματικό pick and roll.
δέκατος πόντος του Σιλού. Χαρίς για τρεις. Το ζήτησε αλλά αυτό έξε, μιλήσε βιστεύει. Θετικό η μπάλα ξανά έξω, αλλά θα γίνει την Περατίτσα. Φάουλ, πέμπτο, βολές, πλέον για την Χουντ. Δεύτερη ισότητα στο ρολόι, μια ολόκληρη επίθεση για την Λιμό και κάτι υπόλοιπα για την Κουρ, λέει η θεωρία. Ραντίτσας φίλοι στον Βαβιλά και από εκεί στην Τραντογιάννη και ο Στροσπίτης πάει ωραία την Παναστονοδονόπουλο. Δίστασε, πέρασε, στάθηκε αλλά αστόχησε. 9 δεύτερα Παναστονοδονόπουλος, 6, 5, 4, 3, Αθανασόπουλος, ωραία πάσα, Στεφόπουλος, φάουλ στην εκλογή από τον Βαβιλά. 10-05 στο ρολόι, λογικά με τις δύο βολτές θα κλείσει το ημίχρονο. Μέγμα 05, απλά θα γίνει επαναφορά. 36 29, όχι 37-29 διορθώνω. Σκορ πρώτου μέρους. Δεύτερο μέρος του στο κάρβουνο. 24-10 σκορ πρώτης περίοδου. 13-9 από μέρους σκορ δεύτερης. Καλύτερη της Κίνος από το δεύτερο μετάλλητο. Πότε επίσης για την Χουντ. Σόπουλος αρέσει μόνος του για τρεις. Θα στοχίσει. Εδώ είναι αμυντικό του Παπαδόπουλου. Καβιλάς Μπροντίστας φέρνει την πάσα. Συνεχίζει να παραμένει κλειστή άμυνα των Λευκών. Αντωνόπουλος για τρεις. Κλάτς, πρώτο πόντο, πρώτο τρίποντο μάλλον. Η διαφορά πέφτει στους 5-34-32. Θανασόπουλος, Σαρίς, Λάφκας πάει χαμηλά, Σαρίς για τρεις, απαντάει με το ίδιο νόμισμα. Λαβιλάς, Δίτσας από τη γωνία, μακρινό του Σαρί, μεγάλη πάση στον πρωτόγερο, έχει και Θανασόπουλος για στήριγμα, Λάφκη με το μισό λέει από. Έτσι δεν ποτέ ξεκινάνε και οι δύο ομάδες, ένα από τον Βασίλη, Αντωνόπουλο του Ανδρέα και ένα από τον Σαρί, έξω από τον Τριαντογιάννη. Διαφορά ξανά στο 8. Σαρίς μόνος του για τρεις. Θα στοχίσει, rebound ο Μπραντίτσας. Θες για την Λιμόζ. Μπραντίτσας δίστασε πέρα στον Τριαντογιάννη. Λίχος πίσω από εκείνον. Φάουλ και δύο βολές. Πάρε.
35. Για 3, άκουσες εδώ, Στεφόπουλος rebound, φάουλ χαμηλά. Τρίστο σουτ, άστοχος Σάιντς από την γωνία, άκουσες εδώ. Τρεντογιάννης αλλά στον Παπαδόπουλο στον Διατρής και αυτός μέχρι στιγμής οι δύο ομάδες έχουν εστιάσει κυρίως στο σουτ από μακριά, δεν έχουν εστιάσει νομίζω καλά στον Παπαδόπουλο. Δεύτερο διποντάκι, μάλλον πρώτο διποντάκι για την Χουτ, δεύτερο διποντάκι της τρίτης περίοδου, ένα έχει και ο Τρεντογιάννης προηγουμένως. Και 52 ο Δαβιλάς για 3 ξανά, κακό το σουτ. Παραφορά από την baseline. Έτσι 42. Παναθηναϊκός η χώρα με τον τζάμπστερ προσθέτει δερματάκι πίσω, άτυχος και αυτός. Τριαντογιάννης κατεβάζει. Λάθη πάλι καρύς του Παπαδόπουλου. Άρχισε από την Τιμόζη Βία Μιλίου. 6 και 13, Σάρις για 3, μέσα, δεύτερο. Time out, Τιμόζη. 47-47. Συνέχεια στο μάτς. 4 λεπτά έχουν περάσει στην τρίτη περίοδο. Επίθεση για την Λιμόζ. Είναι ένα τα φάουλ, καθαρό μέχρι στιγμής. Αυτό το 10 λεπτό. Δηλαδή σας για 3. Ας το δώσω Παναγιώτη του Λιμόζ. Παναστόπουλος. Ωραία πάση χαμηλά. Στεφόπουλος. Φλότερ άστοχο. Με ευκαιρία Σαρίς από μακριά για 3 με ψυχολογία. Τρίτο. Είναι να μην ζεσταθεί, νομίζω είναι θανατηφόρο όπλο από μακριά. Εξού και η πιστιάδρα που παίζει σε όλο το μάτς η Λιμός πάνω του. Παπαδόπουλος Παλαθωνατονόπουλο και από εκεί χαμηλά στον Τριαντογιάννη. Κόβει ο Δαβιλάς, δεν υποδέχεται την μπάλα. 5 δεύτερα. Θα αστοχίσει λοιπόν τον Θανασόπουλος. Πρωτόγερος, άστοχος από κοντά. Στην γωνία, Ραντίτσας, προσπίτε, αφήνει ωραία στον Αντωνόπουλο. Καλή άμυνα του Λάφκα, η μπάλα έξω. Ραντίτσας, Παπαδόπουλος, βρήκε λίγο χώρο, σηκώθηκε, αλλά δεν τιμωρεί την άμυνα της Χουτ. Λοιπόν, ο πρωτόγερος. Και έχουμε. Και το χέρι του Βασίλης. Συμπαίνει η διακοπή. Συνέχεια στο Μαξ. Στο Μαξ, όχι στο Μαξ, ναι. Έξω ο Βασίλης Αντωνόπουλος. Κύψε λίγο στο χέρι, από ό,τι κατάλαβα στα δάχτυλα. Αστοχός Κωστεχόπουλος, rebound ο ίδιος, κερδισμένο φάουλ και δύο βολές. Σε εδώ και πολλές χαμένες βολές από την Χουτ, είχε 3 στις 10 στο πρώτο μέρος, μέσα αυτή. Πάμε μια φορά και τις δύο του φωνάζει. Και ο Στέργιος. Ραντίτσας.
τον Τριαντογιάννη, τα μπουκή, τον Χαντόφ, τον Βασίλη Ραδονόπουλο, Ραντίτσας, πήγε στον Βαβιλά, καλή πληροφορία, δεν βρίσκουν τα εύκολα σούτ νομίζω. Νομίζω, παντώ αυτό, τη Βαβιλά, η άμυνα βγαίνει για ακόμα μια φορά για την Χουντ. Τρέκε 58, κακή η πάσα. Ο Γιάννης κλέβει, φεύγει στον εφηδιασμό. 3 εναντίον 1, καλή κυκλοφορία. Ανάποδο layup. Άστοχο από τον Βαβιλά. Ο Γιάννης θα αναφέρει. Βγαίνει. Έχουν βάλει πάρα πολύ δύσκολα, τουλάχιστον εξαιρετικά. Στην Λιμόζη. Η γηπεδούχη time out. Επιστρέφουμε time out. Τρέχει και 43 στο ρολόι. 51-37. Λάφκας. Μίσεβιτς. Ο Διαθανασόπουλος. Ωραία φωτογραφία. Καλά και Στεφόπουλος. Πολύ ωραία φάση. Ρεβεγιάννης. Είναι στον Αντωνόπουλο. Λεωφορία μπαλά. Κλέβει ο Μιλίσεβιτς. 4-1 ενός, δεν επιστρέφει η Λιμόζ. Ο Αφανασόπουλος, εύκολη δουλειά. 55-37. Ρεβεγιάννης. Στο διαδύο Παπαδόπουλος, κοντό, ριβάζει ο Στεφόπουλος. Ριβάζει ο Σαρίς. Με φαν. Από ποιον? Από τον Βαβιλά. Αλλαγές μέσα. Ο Βασίλης Αντωνόπουλος πάλι έξω. Ο Μπραντίτσας. Ξαρίς. Δεν περνάει από τον Αθήνα, λάθος πάλι του Μιλίσεβιτς. Κατοχή περνάει στην Λιμόζ. Μέσα ξανά πρωτόγερος έξω. Θανασόπουλος, ναι. 2,5 λεπτά, 1-3 τα φάουλ για την Χουτ, 3 για την Λιμόζ. Στον Βαβιλά ο οποίος επτύχθηκε, καταλάβει το πόσο. Τέλος το φάουλ για τον Λιμόζ. Αναφορά από το πλάι. Κατόγερος. Για δύο από το Μιλίσεβιτς με μεγάλη καμπύλη. Άστοχο, rebound, αμυντικό του Τριαντογιάννη. Τρέχει Λιμόζ. Αντωνόπουλος. Τον συνονόματο. Δεν θα πάρει ένα screen. Θα την μπαλά στον Δαβιλά και από εκεί χαμηλά στον Τριαντογιάννη. Με συνοφορία Αντωνόπουλος. Ξανά στην κορυφή. Ξεχασμένος ο Τριαντογιάννης. Καλάθια από κοντά. Ένα Αντωνόπουλος. Τριαντογιάννη. Ρίποδο ξανά ο Σαρίς. Τέταρτο δικό του. Πολύ σημαντικά κυρίως για λόγους ψυχολογίας. Αυτά τα τρίποδα για την Χουντ. 1-19. Βαβιλάς αφήνει στον Παπαδόπουλο. Αντωνόπουλος στον Βασίλη για την γωνία. Αυτή είναι η γωνία μάλλον. Και έχουμε φάουλ του Μιλίσεβιτς. Το παρέχει και ο ίδιος. Έτσι η πρώτη. Η δεύτερη. Ξέρω η τρίτη. Στους
25 πόντους. Ο Μπιλ. Ένα λεπτό. Ένα και τέσσερα για την ακριβία. 2-4 το φάουλ. Ο Τέγερος ελέγχει. Παρίς. Βγαίνουν οι δύο από το μακάρισμα. Την μπάλα εκτός κατοχή για την Λιμός. Τα φάουλ. Και για το τύχει αυτό φωνάζει και ο coach από τον Πάγκο. Για τον Γιάννης ξέφυγε, πέρασε, αλλά αυτό έχει ρημάνει ο Παπαδόπουλος. Ούτε εκείνος από κοντά. Ακόμα ένα επιθετικό για τον Γιάννης. Ούτε τώρα ρημάνει εν τέλειος ο Παπαδόπουλος. Όλα καλά, περιμένουμε να σηκωθεί ο Λαφκάς. Μισό λεπτό μέχρι στιγμής απόλυτος έλεγχος από την Χουντ. Γιατί δεν βρήκε τα τρίποτα που έψαχνε στο πρόσωπο του Σάρι. 12. Στο επόμενο ψηλάγια στην 30.000 γίνεται με κάνει από το Σάρι. Ωραία πάστα χαμηλά, καλά για τον ψηλό. Ακόμα μια ωραία συνεργασία, 9-2. Δύο φάουλ έχει να δώσει. Άλλοι έχουν να δώσουν 4 ακριβώς δεύτερα στο ρολόι. Κρυαντογιάννης για 2 το σουτ. Αυτό έχισε μου, είχε στο rebound. Τέλος τρίτης περίοδου. 60-41. Τελευταίο δεκάλεπτο. Το 3-12 με βέβαιο σκορ τρίτης περίοδου. Τρίτης πόντους συγκρίνει το 4 στην πρώτη σουτ. Ξέφυγε, πέρασε την μπάλα στη γωνία. Καλύτερο του Σαρή, Παγωρόπουλος ελέγχει, αλλά χάνει τον δεύτερο χρόνο. Ραντίτσας, βήματα. Θανασόπουλος. Περάσει από το κέντρο. Παίξει μόνος θα σκοθεί αλλά δεν θα δικαιωθεί. Δεν μπορεί να παίξει. Ο Λαφκάς. Κάπως έτσι είναι το πρώτο μισό λεπτό. Από τις και οι δύο παρέες. Παίξει χαμηλά στον Τριαντογιάννη. Στην weak side πάσα. Καλέρα του Τόγερου. Στα δεύτερα. Καβιλάς. Στον Παπαδόπουλο. Στην Σούτα Λιώνα. Αφανασόπουλος. Στην μπάλα σε εκείνον. Ενδιασμό για την Χουτ. Αφανασόπουλος. Φάουλ του Αντωνόπουλου. Πρώτο στην τελευταία περίοδο. Θα αναφορά από το πλάι. Πρωτόγερος. Καρίς. Από την μπάλα όχι. Ο Λάφκας πέρασε από αριστερά. Παπαδόπουλος. 9-4 στην από τον Λάφκα. Παπαδόπουλος ξέφυγε. Άλλη ούπου μου πήγε. Να βγάλει εκεί στον Στεφόπουλο. Δεν τα κατάφερε. Αντωνόπουλος. Μακάρι ψηλά, ο Παπαδόπουλος έρχεται για ένα screen. Παλά στον Δαβυλάκη, από εκεί στον Τριαντογιάννη. Πάσε στο inside, ο Αντωνόπουλος συγκρατεί. Καθίνει στο Μεραντίτσα, έχουμε φάουλ προηγουμένως από τον Πρωτόγερο. Τώρα από το πλάι. Μεραντίτσας, σε ένα side σε τρίποντο. Καλό ήταν, δεν κατάλληλε το σκάλα. Κατεβάζει ο Θανασόπουλος, πάει πολύ γρήγορα. Ξεφεύγει από έναν και δύο, κερδίζει το φάουλ και θα εκτελέσει δύο βολές. Ο Θανασόπουλος μέχρι στιγμής
σε πρώτη βολή. Δεκαέξι και τώρα 16 πάλι. Οχτώ λεπτά για το φινάλε. Μέχρι στιγμής νομίζω τα πράγματα είναι στον απόλυτο έλεγχο του σκουτ. Σαρίς ξανά για 3. Μέσα και αυτό. Το δεύτερο δεκάλεπτο νομίζω, το δεύτερο ημίχρονο μάλλον, έχει παλιά πλατεία την υπογραφή του Σαρί. Βάζει το πέμπτο του Παρασόπουλος. Συμβολοσκόβει μπάλα, περνάει στον πρωτόγερο. Μόνος εκείνος δεν βιάζεται και καλά κάνει. Ο χρόνος από εδώ ξεφύγει νομίζω κυλάει υπέρ της Χουτ. Παναφορά από το πλάι. Δεύτερα, τρία πρωτόγερος με μεγάλη καμπύλη, κοντό το σουτ, η άμυνα βγαίνει για τη Λιμόζ. Από τη φιλοξενημενή στα πρώτα 3 λεπτά. Παντενόπουλος κατεβάζει. Παρά στον Μπράντι, ξέφυγε, πέρασε, ωραίο lay-up, δύο βολές. Και για την Λιμόζ. Σε δεύτερη, 2-2. Η 21 πόντους στη διαφορά, 64-43. Εύκολη τελικά βράδυ για την Χουτ. Το έκανε εκείνη εύκολο. Καλά και φαουλ ο Αθανασόπουλος. Μέσα και η βολή, έμεσο τρίποντο στους 4 πόντους ο Αθανασόπουλος. Λάς, η γωνία η μπαλά. Ο Αθανασόπουλος για 3, κοντό το σουτ, φάνηκε. Νομίζω από εδώ και το κύριο μετράει λίγο και η κουρασή. Κόμπλος, εύκολη δουλειά, καλάθι, μετά από ασίστ του Αθανασόπουλου. Έξι λεπτά από μένα, νομίζω διαδικαστικού χαρακτήρα, η Λιχούντ θα πάρει την 12η φετινή της νίκη και θα πάει στην δεύτερη θέση έχοντας παίξει λιγότερα μάτς. Μπενθυμίζω, τριμποντάκι άστοχο, λοιπόν επιθετικό από τον Μπραντίτσα, καλάθι, ούτε τώρα. Θα πηγή παραμένει για τη Λιμόζ. Κοντάκι του Αντωνόπουλου μέσα. Δέμιση λεπτά, ωραίο Eurostep. Καλά ότι δεν θα έρθει. Μπάλα εκτός από εκεί περνάει για την Λιμόζ. Ξανάμπιλ. Δαβιλά.
Μίσεβιτς. Συμβολή. Το 64-6 παραμένει. Πέντε και 18. Από τον Στεφόπουλο, τριμποντάκι άστοχο, rebound μακρινό του Αντωνόπουλου. Τι έχουμε? Το φάουλ του Δαβιλά. Διακοπή. Μάλλον όχι, θα συνεχίσουμε κανονικά. Αντωνόπουλος, έκτερο Βασίλη Αντωνόπουλο, Μπραντίτσας στον Τριαντογιάννη για 3 στο σουτ. Rebound από τον Λάφκα, τρέχει που... Λάφκας μέχρι μέσα, ανάποδο λέει άστοχο, rebound του Τριαντογιάννη. Ράνε Γιάννη γίνεται το μάτς, ο Αντώπουλος στέκεται και τελειώνει στην αντιφάση. Τίποτε και από εκεί, ναι. Βραδίζει και ένα τριμποδέκι ο Βασίλης Αντωνόπουλος, του Ανδρέα. Ζαρίζει rebound και καλάθι από τον Στεφόπουλο. Πέρα από το κοντό, φτάνει τον Αθανασόπουλο. Μπραβίτσας. Να βαθούμε τον Όπλο και από εκεί στον Έτερο. Καλή προσπίση. Ωραία πάσα χαμηλά, Παπαδόπουλος. Καλάθι και φάουλ. Δύο πόντους, παραμένει όλους στους τεσσερίς. Τελευταία παντά. 3 και 50. 5 συμπληρωμένοι τα φάρκα του Λιμός, 3 για την Hood. Μικρή σημασία νομίζω έχει αυτό. Λίσεβιτς, Λάφκας, μόνος του για 3. Αστροφατοσούτ, λοιπόν, Στεφόπουλος. Νέα ευκαιρία, κακή πάσα, μπάλα εκτός από τα χέρια του Τριαντογιάννη. Στεφόπουλο, Θανασόπουλος από κοντά, εύκολη δουλειά. Αντωνόπουλος, καλή προσπίση. Σε μακάρι στο τρίποντο, άστοχο, rebound ο Τριαντογιάννης και 9-14 κατά τη Λιμόζ. 3 λεπτά. Μπραντίτσας, θα στη Woodside, για 2 από τον Παπαδόπουλο, κοντό, rebound ο Στεφόπουλος. Είχε επιστρέψει στον εμπειρασμό, Αθανασόπουλος τρέχει. Παίζει μόνος του, γυρνάει. Στον Λάφκα, αλλά έχουμε βήματα, σωστό. Τεχνική ποινή. Μια βολή και για τη Λιμόζ. Πολύ από την Μπραντίτσα. Παίρνει στους τρεις και εκείνος. Φορά από το πλάι. Παπαδόπουλος οργανώνει. Παντενόπουλος για τρεις ο Βασίλης. Κοντό. Κόρη από τον Παπαδόπουλο ο οποίος γυρνάει. Αλλά αυτή καλή άμυνα του Στεφόπουλου. Ψαρής.
Μίσεβιτς στο κόψιμο, Λάφκας δεν βρήκε την πάσα, κλείστηκε και έβγαλε την μπάλα έξω. Στεφόπουλος από το χουτ, το φλότερ μάλλον. Μαρκετές κατεβάζει μπαλά στον Αντωνόπουλο. Μαρκετές μπαλά στον Αντωνόπουλο. Δεν θέλω εγώ πάρα την εσύ είναι η φάση. Σε έφυγε, πέρασε, καλάθι και φάουλ. Μέσα και η βολή, έμεσο τρίποντο. Τελευταίο δίλεπτο. Πρωτόγερος. Μπαλά χαμηλά και από εκεί έξω στον Λάφκα. Ξαδυσπιέζεται. Περνάει ωραία την μπαλά στον πρωτόγερο. Καλή σκέψη, κακή εκτέλεση από εκείνον. Δύο δεύτερα, Λάφκας. Δεν θα καταφέρει κάτι. Κατεβάζει ο Αντωνόπουλος. Ο Καντουλιάνης για τρεις από την κορυφή. Λοιπόν, ο Στεφόπουλος μπαλά στον Σαρή, ο οποίος θα βρει τον πρώτο γερό. Ξέκαινο τέρμα, συν 2 στον λογαριασμό του. Αντωνόπουλος από τη γωνία. Ούτε τώρα, ο Σαρής κατεβάζει, θα κάνει πάσα ξανά. Πρώτο γερός. Ακόμα δύο πόντι. Τελευταίο λεπτό. Νομίζω τα πάντα κρύπταν στις 12 φετινές νίκες η Χουρ. 7η κοιτά για την Λιμόζ. Θα δείτε ότι κατεβάζει. Νομίζω από τις τελευταίες επιθέσεις. Τρίποντάκι από Παπαδόπουλο. Λίσεβιτς. Νομίζω δεν έπρεπε σε επίθεση η Χουντ. Θα αφήσει χρόνο να κυλήσει. Με την μπάλα κάτω, το μάτς τελειώνει, Αντωνόπουλος. Τίποτα. 77-57. Μεγάλη νίκη για τη Χουντ, η οποία φτάνει τις 12 φετινές και φτάνει ξανά στην δεύτερη θέση. Καλό βράδυ σε όλους.